Στη Συμβουλή των Οδών Πατησίων και Σκαραμαγκά στην Αθήνα στέκει η πολυκατοικία Παπαλεονάρδου. Οικοδομήθηκε περίπου το 1925 με μορφολογικές επιρροές του ευρωπαϊκού ρυθμού Art Nouveau της εποχής εκείνης σε σχέδια του αρχιτέκτονα και καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κωνσταντίνου Κιτσίκη. Με συνολική επιφάνεια 1.590 τετραγωνικών μέτρων, θεωρείται ένα εκ των σπουδαιότερων μεσοπολεμικών οικημάτων της Αθήνας. Εκεί κατοικούσε κάποτε η Μαρία Κάλλας. Η διακεκριμένη Ελληνίδα υψήφωνος παγκοσμίου Βεληνικούς υπήρξε η διασημότερη ένικος του κτηρίου. Το 1937, μετά τον χωρισμό των γονέων της, η μητέρα της πήρε τη Μαρία και την αδελφή της Ιακύνθη και επέστρεψε στην Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκαν στην κατοικία της Οδού Πατησίων. Εκεί η μονοδός διέμεινε μέχρι το 1945, οπότε αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη στις 14 Σεπτεμβρίου. Το κτίριο περίλθε στην ιδιοκτησία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου το 1950. Επί Υπουργίας Μελίνας Μερκούρη το 1989, η πολυκατοικία Παπαλεονάρδου χαρακτηρίστηκε ως διατηρηταίο, ιστορικό και αρχιτεκτονικό μνημείο των νεότερων χρόνων. Η πολυκατοικία ζημιώθηκε από τον σεισμό του 1999 και επλήγη από πυρκαγιά το 2003. Ωστόσο, παρά την εκπόνηση σχετικής μελέτης ανακατασκευής, η ανακαίνισή της από τον ΝΑΤ τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης πόρων. Κατά τη λήξη του 20ου και την έναρξη του 21ου αιώνα, το κτίριο χρησιμοποιούταν ως κατάλημα ανέστιων και τοξικοεξαρτημένων ατόμων, με αποτέλεσμα να σφραγιστεί το 2008. Από το 2009 έως το 2013 τελούσε υποκατάληψη η ομάδα αντιεξουσιαστών, ενώ τον Ιούλιο του 2017 το κτίριο περιήλθε στην κυριότητα του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω σύμβασης με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Η αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου, στο οποίο έζησε η κορυφαία Ελληνίδα σοπράνο, προκειμένου να στεγαστεί εκεί η ομώνυμη Ακαδημία Λυρικής Τέχνης, θα γίνει με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες. Αν και συνδεδεμένο με την έγκλη της Μαρίας Κάλλας, η εικόνα του κτηρίου δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που έπρεπε να είναι. Η αναζωογόνησή του το οδηγεί στη δεύτερη λαμπρή του περίοδο.